1973-74. Στο στάδιο Καραϊσκάκη λοιπόν πάντα, αυτό δεν χρειάζεται να το λέμε συνέχεια, ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση. Και ο Τριαντάφυλλος προλαβαίνει στη σέντρα που του έγινε και στην την πάσα δίχεια του Οικονομόπουλου 1-0 για τον Ολυμπιακό. Παίρνει ο Παναθηναϊκός στην αντεπίθεση και η μπάλα στους παίκτες του Μετατακουνάκη που έγινε για τον Δελικάρη. Θα γίνει και το 1-2 με τον Βιέρα. Ο Ολυμπιακός τελικά θα κερδίσει ένα πέναλτι όταν θα συγκρουστεί με τον Αθανασόπουλο. Ο παίκτης του Ολυμπιακού, ο Ρουάνος μέσα στο Ολυμπιακού, το πέναλτι θα χτυπήσει ο Τριαντάφυλλος. Θυμίζουμε ήταν λοιπόν 1-0 το αποτέλεσμα, εδώ τάξει ο Οικονομόπουλος. Θα αποκρούσει το πέναλτι του Τριαντάφυλλου, θα διατηρήσει τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι. Εννέα λεπτά πριν λήξει ο αγώνας, ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει να φτάσει στην ισοφάριση με τον Δημητρίου. Εδώ να κάνει το πλάγιο, τον Γωνιό να γυρίζει την κεφαλιά και τον Μίμη Δωμάζου να πετυχαίνει από τα ωραία γκολ στην πρώτη εθνική κατηγορία. Άφησε άγαλμα το μπουπάκι, ένα γκολ το οποίο ξαναβλέπουμε. Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε 1-1. Και την ιστορία θυμίζουμε στο πάγκο του Ολυμπιακού ο Λάκης Πετρόπουλος, στο πάγκο του Παναθηναϊκού ο Φερέντς Πούσκας. Εδώ βλέπουμε τον Δωμάζο να πανηγυρίζει. Στο ίδιο παιχνίδι τώρα, 4 λεπτά αργότερα, ο Παναθηναϊκός εδώ με τον Βερόν που ήταν σε θέση offside, ο διαιτητής δεν σφύριξε τίποτα. Άφησε τη φάση να εξελιχθεί. Τελικά θα μπει ένα γκολ. Ο διαιτητής θα τα κυρώσει για offside σε φάση που δεν υπήρχε μετά. Τελείωσε λοιπόν το παιχνίδι, όμως τότε δεν γινόντουσαν τα έκτροπα σε εξέδρες που βλέπουμε τώρα. Αλλά εδώ για να πούμε κάτι το οποίο να μην το θυμάται ο Γιάννης ο Κυλάσσας, να μην θέλει να το θυμάται όπως είπε προηγουμένως. Τα επεισόδια συνήθως γινόντουσαν τότε από τους ποδοσφαιριστές μέσα στο γήπεδο. Κάτι το οποίο λείπει τώρα, αλλά έχουμε τα επεισόδια στις εξέδρες.